και καφεδάκι, όπως πάντα, πρωινός-πρωινός τύπος, πάμε να δούμε το part 2 από τα NYX Biomerta. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε την καπνική σειρά πλην του Havana, το cream το οποίο είναι ένα πούρο, το δοκίμασα στην πορεία, είναι ωραίο, είναι γλυκό, το πούρο είναι αρκετά ήπιο και το πλαισιώνει μια υπέροχη, μα υπέροχη βελούδινη κρέμα. Μέχρι εκεί δεν έχω περισσότερη εμπειρία στα πούρα μιας και δεν είμαι τόσο φαν ε, αυτό που θα πω είναι ότι υπερτερεί η κρεμώδης αίσθηση υπέροχη κρεμώδης αίσθηση με κούρασε βέβαια για όλη μέρα αλλά είναι ένα υπέροχο υγρό πάμε σήμερα να δούμε την σειρά την οποία την έχω εδώ και τη βλέπετε καλύτερα το οποίο έχουμε το bull drink strawberry, total meat, berry mix, melon meat watermelon, strawberry banana έχουμε 7 υγρά η σειρά αποτελείται από 12 σύνολο και έχει καλύψει τα πάντα. Δοκιμάζοντας λοιπόν το, το Bull Drink το οποίο είναι αυτό εδώ ε, το βλέπουμε κλασικά άσπρο με μπλε για να θυμίζει energy drink. Ε, φαντάζομαι αποτυπωμένο από το κλασικό τύπου Red Bull. Στη μυρωδιά είναι Red Bull. Ή μάλλον θα έλεγα επειδή είμαι πιο πολύ φαν του Hell θα έλεγα ότι όχι, δεν πάει προ το προ πάει. Έχουν κάποιε μικρό διαφορέ. Στη γεύση τώρα. Είναι γλυκό, είναι ήπιο, δεν είναι έντονο. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο θα δοκιμάσει και θα σε πνίξει με τη μία. είναι ενεργειακό ποτό. Δηλαδή, εμένα είναι μια, μια, πιστή, μια πιστή αντιγραφή. Θεωρήστε με. Δεν με θεωρείτε λάθο όπω το αναφέρω αλλά στην αίσθηση μου δείχνει πραγματικά ενεργειακό ποτό. Και επειδή τα ενεργειακά ποτά τα έχουμε, τα ενεργειακά τα έχουμε συνδυάσει κυρίω ε, με το που λέμε ας πούμε, Energy Drink ε, Red Bull, okay. Ε, τώρα θα μου βγείτε η Monster και η Hell από την άλλη, και εγώ στο Hell είμαι, αλλά λόγω εμφάνιση, λόγω white and blue, λόγω μυρωδιά, λόγω τη ένταση τη οποία βγάζει τι αίσθηση στη γεύση, θα πω Red Bull. Είναι, έχει αρκετά μεγάλη πιστοτήτα, είναι πολύ ωραίο, ε, σαφώ θέλει στο pod δεν το δοκίμασα, παρόλο που είναι pod friendly όλα τα υγρά. Ε, είναι ωραίο είναι ωραίο, είναι καλό. Δηλαδή, σου δίνει αυτή την όμορφη γλυκάδα μαζί με την αίσθηση του ενεργειακού ποτού. Τώρα, αν εσύ το πάρει και πλασέμπο, ότι ατμίζω ενεργειακό ποτό, άρα είναι και σαν να πίνω και τσιτώνω τα νεύρα μου, μπορεί να το κάνει. Α πούμε, άνετα, θα... στο, στόμα σου έχει την αίσθηση του energy drink. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Σήμερα θα τα δούμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί το, το προηγούμενο βίντεο ήταν λίγο μεγάλο τελικά. Βγήκε για κάνα μισά ε, ακόμα και εγώ βαριόμουν να το δω, αλλά. Οκ, okay, οκ, okay. θα το πέρασω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι το στρόμπερι. Το στρόμπερι, οι φράουλες λες είναι πιο απολαυστική εκδοχή τους. Δεν έχω να πω πολλά, μιας και δεν είμαι τόσο πολύ φραουλάκια, θα πω ότι είναι ένα ωραίο γλυκό υγρό, έχει τη, τη γλυκάδα του, αλλά έχει και μια οξύτητα. Εκεί μία οξύτητα την οποία μπορεί να σου δώσει η φράουλα. Ε, βατ, δεν το συζητάμε. Δηλαδή ε, το ρίξα στον τρίπερ περίπου στα 50 βατάκια. Εκεί έσκασε η φράουλα. Ε, έσκασε πάρα πολύ ωραία. Έχει και κάτι άλλο μέσα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι straight φράουλα, δεν είναι σκέτη φράουλα. Αλλά φαντάζομαι κάποια συνταγή για να μπορέσει να βγει όλο το, το αποτέλεσμα το συνολικό. Ε, είναι ωραίο. Είναι όμορφο. Είναι όπως πρέπει να είναι μία φράουλα. Βασικά είναι μία κλασική συνταγή μπαϊομερτά. Με αυτή την υπογραφή την οποία βάζει η ομερτά και είναι ένα ωραίο τίμιο υγρό. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το οποίο εδώ είναι και ενδιαφέρον ε, γιατί θέλω να δούμε το strawberry banana το οποίο είναι ένα smoothie drink smoothie, smoothie, ναι. από φρεσκοκομμένες φράουλες και όριμες μπανάνες εδώ έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Εδώ mm. έχουμε τον ωραίο συνδυασμό στο strawberry banana, το οποίο στην αρχή νόμιζα ότι θα είναι πάστα, θα είναι πολύ γλυκό. Όχι, είναι πολύ, πολύ περιποιημένο στο θέμα της γλυκάδας του. Σκάει πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή είναι τόσο ισορροπημένο. Το, το balance το οποίο έχει ως προς τη φράουλο, μπανάνα, τέλος πάντων, μπανάνο φράουλα, πείτε το πώς θέλετε, ε, είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο δηλαδή βγάζει και μια κρεμμόδη αίσθηση χωρίς να είναι γλυκό όμως έχει, δηλαδή, τη, έχει τη γλυκάδα την οποία πρέπει είναι ελαφρώς γλυκό, κρεμμόδης σε αρμονία δέμενο μεταξύ του σε μπανάνα φράουλα φράουλο μπανάνα είναι ωραίο είναι ωραίο εγώ να σου πω την αλήθεια ότι περίμενα να είναι τέρμα γλυκό να είναι full ε, πάστα όχι είναι ελαφρώς γλυκό, είναι κρεμμόδις όμορφα, ε, σου θυμίζει πραγματικά μια αίσθηση τύπου σμούδι, χωρί να υπερβάλλω σε αυτό, δίνοντα σου ένα υγρό το οποίο είναι άνετα για all day, είναι δηλαδή αρμονικά δεμένο, κρεμμόδις, σύπια, γλυκό, ε, δεν θες κάτι άλλο, δεν σε κουράζει δηλαδή, το ατμίζεις και σε πιο λίγα Watt. Βασικά το δοκίμασα αρχικά στο τρυπεράκι περίπου στα 30 Watt και έσκασα ωραία. Αρμονικά δεν με το ανέβασα, ανέβηκα περίπου μέχρι 45 με 50 Watt κάπου εκεί περίπου και όλο και έδινε, όλο και έδινε. Τώρα σε ποντάκι δεν το έχω δοκιμάσει για να, για να δω πώς θα έπαιζα αλλά φαντάζομαι ότι θα παίζει ανάλογα το ίδιο όπως παίζανε τα καπνικά δηλαδή σε μια πιο ε, όμορφη αρμονία. Είναι πάρα πολύ ωραίο υγρό, το συνιστώ για all day και πάμε στο επόμενο. Ναι. Την πιάσουμε τα παγωμένα. Ωραία. Εδώ θα δούμε τώρα το watermelon. Το watermelon καλοκαίρι είναι. Δεν υπήρχε ρίδος να λείπει από τη σειρά. Αλλά εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Γιατί μείνανε 1, 2, 3, 4 υγρά. Τα τρία εξ αυτών έχουν τη δροσιά τους. Μπόλικη δροσιά. Και εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα για μένα. Γιατί ενώ το καρπούζι έσκασε πάρα πολύ όμορφα, όλος περιέργος για ομερτά, όχι πολύ γλυκό. Γιατί συνήθως η ομερτά τουλάχιστον εμένα με έχει συνηθίσει σε λίγο πιο γλυκά υγρά. Είναι δροσερό προς παγωμένο ή παγωμένο, με αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Για μένα είναι too much και επειδή έκανα μία τζούρα πριν από αυτό αυτό μ' ακούτε λίγο έτσι. Με πιάσαν τα λεμά μου. Ε, είναι έντονο το καρπούζι. Μαζί με το παγωμένο του νομίζω ότι είναι ένας ε, όμορφος ε, συνδυασμός. Δεν έχει πολλά να δώσει. Δηλαδή μια straight γεύση καρπούζιου. Είναι χωρίς κουκούτσια. Δεν έχει δηλαδή κάτι το πολύπλοκο η συγκεκριμένη συνταγή. Νομίζω ότι το ατού του είναι ότι είναι δροσερό. Ε, αυτό. Δηλαδή καλοκαιρά και ένα δροσερό υγρό με γεύση καρπουζιού. Τίποτα άλλο. Straight. Δεν έχει ούτε να το πλαισιώνουν κρέμε, ούτε κορυφέ, ούτε νότε, ούτε τίποτα. Ένα straight καρπούζι παγωμένο. Τώρα το πόσο παγωμένο δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό πραγματικά γιατί δεν τα μπορώ αυτά τα υγρά. Οπότε και λίγο να είναι. Θα μου πει ο άλλο, Μα δεν είναι παγωμένο, είναι δροσερό. Ε, το ίδιο πράγμα μου κάνει ακριβώ. Δεν, δεν αλλάζει κάτι για μένα. Είναι το, το ίδιο πράγμα. Οπότε θα πω ότι είναι ένα έντονο καρπουζάκι. Ένα έντονο καρπούζι δροσερό προς παγωμένο ή παγωμένο προς δροσερό. Δεν το ευχαριστήθηκα τόσο. Είναι λίγο straight η γεύση του, παρόλο που μου αρέσουν λίγο οι ξεκάθαρε γεύσει, γιατί νομίζω ότι εντάξει, αυτό που πάνε να χτυπήσει είναι αυτό που είπαμε. Δροσιά καλοκαιριού με αίσθηση καρπούζι. Οκ, okay, αυτό το πετύχαν. Αν αυτό ήταν ο σκοπό, respect, 100% το πιάσαν. Απλά δεν είναι ένα από τα υγρά τα οποία εγώ προσωπικά θα προτιμούσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο, το οποίο εμένα ε, μου άρεσε αρκετά σαν συνταγή, σαν γεύση και αυτό είναι το Melon Mint. Εδώ κάνει χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά την αίσθηση του το πεπόνι. Το πεπόνι είναι ένα ωραίο υλικό, είναι ένα υλικό το οποίο δεν τρελαίνομαι. Δεν το τρώω στην πραγματικότητα αλλά στα υγρά μου βγάζει μια ωραία αίσθηση, αυτή την ωραία τη γλυκιά, τη ζουμερή την αίσθηση που σε συνδυασμό με τη μέντα έρχεται και σπέρνει. Και εδώ έχουμε παγωμένο, δροσερό, πείτε το όπως θέλετε, εγώ παγωμένο θα το λέω, τώρα το πόσο δροσερό ή το πόσο παγωμένο είναι, είναι στη δική σας εκκρίση. Ε, ε, συγκριτικά ας πούμε με το καρπούζι, εδώ έχω μια πιο γεμάτη γεύση γιατί... Δεν ξέρω, μου κάθεται καλύτερα το πεπονί. Πιο... Έχει μεγαλύτερο όγκο, έχει μεγαλύτερο σώμα μέσα στο, στο υγρό. Και σε συνδυασμό, σα λέω με τη μέτα, το κάνει ένα ωραίο υγρό. Το δοκίμασα και αυτό. το ανέβασα λίγα βατ. Πέθανα, Αλλά... αλλά είναι ωραίο. Έχει σώμα. Έχει γεύση. Είναι γλυκό. Αλλά. Όχι να σε σημείωσουμε να σε κουράσει, είναι γλυκό σαν πεπονάκι. Μάζι με τη μέντα του και το... Όσο στην αρχή νόμιζα ότι είχε δυόσμο, αλλά μετά είδα από γραφέ μου, είναι μέντα. Είναι η κλασική διαμάχη μέντα και μου Παραπλήσια είναι έτσι κι αλλιώ. Ε, ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πιο πολύ. Δηλαδή από τα τρία παγωμένα, το μέλλον mint είναι το, το πιο προσιτό. Σε μένα σαν όγκο γεύση, σαν γεύση, σαν γλυκάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πάμε στο κορυφαίο το Respect, το οποίο είναι το Total Mint, το Total Mint παιδιά. Ε, πραγματικά με το που άνοιξε το μπουκάλι ήτανε εκείνη η Trident, δυόσμο, μέντα, έτσι, ε, που έτρωγα πιτσιρικάς. Έχω να φάω πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτή η γεύση, λογικά θα υπάρχει. Είναι αυτή η τσίχλα η οποία με το που την έβαζε στο στόμα σου πλημμύριζα τα πάντα ας πούμε, από μέντα μια τεράστια αίσθηση δροσιά, τεράστια αίσθηση δροσιάς φοβερό ε, νομίζω ότι όλες οι απιτσιρικάδες νομίζω κάποια στιγμή μας άρεσε αυτό το πράγμα το, το παγωμένο που έκαιγε και λίγο όχι, όχι έκαιγε, πήγαινε προς, προς, αυτό το σημείο ε, σε, σε μπέρδευε λίγο ακριβώς έτσι είναι και αυτό το υγρό γιατί την ώρα που το μύρισα wow, τα ανοίγω, το φτιάχνω την ώρα που έρυνα μέσα τα αλχημικά υλικά, πλημμύριζε μυρωδιέ. Τέλο πάντων, το δοκίμασα, το βάλε στο τρυπεράκι, το βάλε κατευθείαν σε βάτ. Ωραία. Και έσκασε πραγματικά αυτή η αίσθηση. Δηλαδή, με το που πήρα τζούρα, ένιωσα πραγματικά ότι μάσαγα μια τριντέν. Είναι το πιο. Ένα από τα top 3 υγρά που έχω ατμίσει στη ζωή μου με τη μεγαλύτερη πιστότητα που έχουν συγκριτικά με το προϊόν το οποίο έχουμε δοκιμάσει στην πραγματικότητα. Ε, και δεν μιλάω τώρα για φράουλε και αυτά γιατί θα πέσατε να με φάτε κάποιοι, μα έχουν βγει υγρά που είναι full. okay μιλάω για τέτοιου τύπου υγρά όμω, που έχουν να κάνουν με τύπου ε, τσίχλα, με τύπου δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είχαν πολύ ιδιαίτερη και πολύ χαρακτηριστική γεύση. Μία φράουλα είναι μία φράουλα, τη βρίσκει παντού. Μία τριντέν τσίχλα όμω δεν αντιγράφεται και εύκολα γιατί έχει τη μοναδικότητά τη, είναι όπω η κοκακόλα. Όταν πίνει κοκακόλα, ξέρει ότι είναι κοκακόλα. Όταν πίνει πέψη, ξέρει ότι είναι πέψη. Αν θα βρει κάτι το οποίο θα είναι σε υγρό ακριβώ έχει την ίδια πιστότητα, έχει ακριβώ την ίδια γεύση, ε, αυτομάτω το μυαλό πάει εκεί. Δεν μπορεί να το συγκρίνει με κάτι άλλο. Διαφορετικά θα πει είναι μια τύπου κόλλα, παράδειγμα. Ε, έτσι και εδώ. Δεν είναι τύπου τριντέντ. Είναι μια τριντέντ την οποία τη βάλανε μέσα σε ένα μπουκαλάκι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Φουλ 100%. Δηλαδή με το που το άτμισα, νόμιζα ότι μα αγατσίλα. Έτοιμο ήμουν να κάνω. Στο πολύ χαλαρό. Και τελευταίο, τελευταίο, αφήνω το αγαπημένο, το υπεραγαπημένο, το λάτρεμένο που δεν ξέρω ε, γιατί μου τα στέλνουν, πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί βγαίνουν τέτοια υγρά, όχι από την από όλους. Τα σμέουρα, τα μύρτιλα, τα βατόμουρα, τα κόκκινα φραγκοστάφυλλα είναι για να τα αφήνουμε πάνω στα δέντρα. Τα σκάμνα, όπω λένε και στο χωριό μου, είναι για να πηγαίνει κάτω από το δέντρο, να κόβει εκείνη τη στιγμή και να τρώ. Εσύ που θα τρώτε. Στο υγρό τη δουλειά έχουν, είναι too much. Σαν συνταγή, όχι δεν κρίνω τη συνταγή τώρα, λέω τα υλικά, έτσι, μην με παρεξηγήσει κανένα προ Θεού. Σαν υγρά δεν τα μπορώ με τίποτα. Σαν συνταγή, οκ, okay, υπάρχει μια αρμονία δεμένη μεταξύ του, έχει μια οξύτητα. Ε, νομίζω ότι είναι από τα φρούτα τα οποία έχουν οξύτητα από μόνα τους και, μόνα, και μόνο. Ε, άρα ο συνδυασμός ε, των τεσσάρων κόκκινο, φραγκοστάφυλλο, βατόμουρο, μύρτιλο και σμέουρα νομίζω ότι απογειώνει τα πάντα στο, στο Θεό. Όποιο δηλαδή του αρέσουν blueberries, raspberries και αυτά, τα, τα, τα ρίξαν όλα μαζί μέσα. Πήραν ένα μπουκάλι, τα βάλαν όλα μαζί μέσα και φτιάξανε μια απόλυτη γεύση. Πάρα πολύ ωραίο, αρμονικά δεμένο, σκάει όπω πρέπει να σκάει. Οκ, okay, δεν είμαι σε αυτά τα υγρά. Δεν μπορώ να σα πω κάποια περισσότερη άποψη. Και να έχει κάτι άλλο μέσα δεν μπορώ να το καταλάβω. Με τίποτα. Μου υπερκαλύπτουν τι γεύσει. Βασικά, ένα τέτοιο υλικό συστατικό να έχει μέσα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεγμένη συνταγή, πάρα πολύ μελετημένη. Για να μην μου υπερκαλύψει τι άλλε γεύσει. Και δεν έχει να κάνει με, την... με το πόσο καλό είναι, πόσο καλή είναι η εταιρεία που τα φτιάχνει. Έχει να κάνει με την ποσόστοση του υλικού, με το πόσο. Δεν ξέρω ακριβώ από αυτά, αλλά έχει να κάνει ας πούμε με το πώς θα το δώσουμε στο υγρό Έτσι τέτοιου τύπου υγρά είναι full, full. δηλαδή π, πατήσανε στα φίλια ρε παιδί μου και τα, τα βάλανε μέσα σε τέτοια φάση εγώ δεν, δεν, τα μπορώ. Παρ' όλα αυτά σας λέω, είναι μια αρμονικά δεμένη συνταγή. Θα χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση πάρα πολύ συχνά γιατί μου αρέσει, γιατί έρχονται σε ένα μπάλα. δηλαδή τα νιώθεις όλα. Τα νιώθεις όλα. Αυτό, αυτό. Αυτή ήταν η νίκη η σειρά. Ε, υπέροχα, 12 υπέροχα υγρά. Τα οποία θέλουν την ορίμασή του δηλαδή στις 3 ε, με 4 μέρες για μένα ξεκινάνε. Τα καπνικά μπορείτε να δώσετε τους ε, μία μέρα παραπάνω, ε, όπως το, όπως το είδα εγώ. Τα παγωμένα τους, τα φρουτόδες τους, το energy drink και τα καπνικά, καπνικά ή μη καπνικά. Δεν θε κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η Ομερτά να βγάλει άλλη γεύση για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι έκλεισε. Κάλυψε μέχρι και το Σεπτέμβριο που θα πιάσουμε τα καπνικά πάλι. Νομίζω ότι αυτή η σειρά θα πάει τάπα όλο το καλοκαίρι γιατί καλύπτει όλα τα γούστα. Έχει μια ωραία κλασική φράουλα. Έχει ένα πεπονάκι, ένα καρπουζάκι το οποίο είναι παγωμένα και είναι αυτό που πρέπει να είναι. Είναι όμορφα δηλαδή αυτό που χρειάζεται. Ακόμα και σε ένα ποντάκι καλοκαίρι παραλία θα παίξουν respect. Ε, Σμούθι μπανάνα φράουλα πάρα πολύ ωραίο. Το υπέροχο Total Mint, που αυτό εντάξει, οκ, okay, σαφώς θα είναι λίγο κουραστικό τόσο, τόσο έντονη μέντα συνεχόμενα, αλλά οκ, okay, θέμα γούστου είναι. Και Energy Drink. Καλό κεράκι, είναι κομπλέ. Και για τους πειραγμένου. Του πειραγμένου σαν και εμά, α πούμε, που γουστάρουμε να είμαστε παραλία. Με μοχήτο, μοχήτο, ναι, κύριε, με δυόσμο, δροσερό δυόσμο, αλλά από δίπλα θέλουμε να έχουμε ένα American ή ένα Virginia. Να έχουμε δηλαδή αυτό εδώ, αυτό εδώ το έχω λατρέψει, δεν που θα φανεί με τόσο φω. αυτό το έχω λατρέψει το American, ε, είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο, μαζί με το μοχή δίπλα, όχι μαλάκες λέω, μαζί με την κορώνα, γιατί η κορώνα θα σκάει από δίπλα, ή κάμια μπίριτσα τέλος πάντων κλασική, θα παίζει τέλεια. Ακόμα και στο ποντάκι παραλία, γιατί παραλία ποντάκι θα πάρουμε, σιγά με κουβαλάμε ολόκληρο εξεπλισμό, με του ζέστης και τέτοια, Άρα νομίζω ότι έχουμε τον απόλυτο συνδυασμό. Εγώ δεν ξέρω αυτά τα όλα τα υγρά, τα συνδυάζω παραλία. Γενικά, ό,τι υγρά μου στέλνουν από εδώ και πέρα, τα συνδυάζω παραλία. Είναι καλοκαίρι, ρε παιδιά. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ήσουν παραλία. Τώρα, οκ. Okay. Θέμα να ακούσουν αυτά. G Vapes is here. See you next time, bitches. Περιμένω τα σχόλιά σα στο description από κάτω. Like, subscribe, share. Θα δημοσιευτούν και στα υπόλοιπα social όλα αυτά. Ακολουθήστε μα στο TikTok. Ακολουθήστε μας στο Instagram. Facebook, κλασικά, με ξέρετε όλου. Γιατί ακολουθήστε μας, είμαστε πολύ, δεν είμαστε πολύ, αλλά έχουμε ξεφύγει. Ακολουθήστε με στο TikTok, στο Instagram, αν τα πετύχω γράψα μου, και κάντε και εγγραφή στο κανάλι, αλλά για να βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχετε κάνει εγγραφή. και see you next time, bitches, τα λέμε την επόμενη φορά.